Επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγία Πνεύμα την Ιν και Άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρήτο φιλανθρωπία το γένος των ανθρώπων επισκεψάμενος και πάση της δεωμένης σου της συνευλογίαν επιχορηγή σας, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν έπιδε και νύν επί τους δούλους, βασίλειον και ελευθερίαν. Τους ελωμένους εν το κράτη της ισχύεν σου τραπίνε εις εργασίαν προσπορισμών και ευλόγησον αυτούς τε και τα έργα αυτών. Τήρησον αυτούς ανεπηρεάστους παντός κακού, επιδαψιλεύον αυτής τε και της εντάφθα εργαζομένης ειρήνην, αγάπην ομόνιαν, υγείαν, ψυχής τε και σώματος. Πάρεχε της δούλης σου τούτης πλούσια τα ελέη σου και κατεύθυνον τα διαβήματα αυτών εις πάνεργων αγαθών, ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να πέμπω εσύ τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Κλείνον το Κύριο και πάξον μόνον οι Ιορδάνοι βαψινοί κατά δεξάμενος και γεια σας τα ύδατα. Και ευλογήσω Κύριε των λαών σου και ευλογήσω την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμος. Ο Κύριε των λαών σου και ευλόγησον στην κληρονομία σου. Είχα τις εξαιρέσεις απέναντίον δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα. Θα ήθελα να ευχηθώ στους ευχητήτες να πάνε όλα καλά, καλές δουλειές. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μαγαζί με παραδοσιακά προϊόντα και απευθύνεται σε όλους μας με φθηνές τιμές και φυσικά οι αγορές είναι από μικροπαραγωγούς που φυσικά έχουν τα πιο γνήσια προϊόντα. Είστε πελάτης? Ναι, είμαι πελάτης. Τι διαλέξατε σήμερα, τι καλό? Καπνιστή μπριζόλα και ένα κασέρι παραδοσιακό πεπαλαιωμένο δέσης. Και το βράδυ είναι πάρα πολύ ωραία που προσφέρουν μεζέδες. Τα τοπικά προϊόντα έτσι δεν προβάλλονται που ίσως σε ένα τέτοιο ναι, καταστήμα. Ναι, σε τέτοια καταστήματα προβάλλονται τα προϊόντα και τους
τους εύχομαι ειλικρινά να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουν να μεγαλώσουν το μαγαζί τους. Κύριε Κελεμένη, σήμερα εγκαινιάζεται το κατάστημά σας, το νέο Meeting Point, εδώ στην Μητροπολή του Χρυσοστόμου, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, το νέο στέκι της παρέας, που έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να αγοράσουμε τοπικά προϊόντα, εδέσματα που έχετε επιλέξει προσωπικά, αλλά να τα γευτούμε κιόλας. Ναι, είναι όπως ήταν παλιά τα παντοπολία. Έχουμε εδέσματα μέσα από όλη την Ελλάδα, από παραδοσιακά τυροκομεία, από παραδοσιακές αλαντοποιίες. Τα προσφέρουμε για το σπίτι να αγοράσουν, αλλά μπορούν να κάτσουν και εδώ για να τα γευτούν με ένα τσιπουράκι, με μια ρετσινούλα, με ένα κρασάκι. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα που είναι πολύ πρωτότυπη για το χώρο και για την πόλη της Καβάλας? Το βλέπω από τις παλιές ελληνικές ταινίες που πηγαίνανε, αγοράζανε στα παντοβολία και πηγαίνανε και πίνανε το τσίπουρό τους με αυτούς τους μεζέδες και όχι με μαγειρεμένα. Με άρεσε αυτή η ιδέα πάντα και την είχα μεράκι, έκλεισε ο κύκλος και είπα θα το κάνω. Στα εγγένεια του καταστήματος έχουμε και μία πρωτιά, μία εκλεκτή καλεσμένη, μία μαγείρισα της καρδιάς μας όπως την αναφέρουμε όλοι και την αγαπούμε έτσι, πολύ. Ακριβώς. Σήμερα η κυρία Εκμεκτσίογλου θα μαγειρέψει για το κοινό, εκλεκτά εδέσματα που έχει επιλέξει. Ναι. Φαντάζομαι θα κάνει κάτι πολίτικο παντρεμένο με Καβάλα, είπε χθες. Θα μας πει, δεν μου είπε ούτε εμένα, είπε με τα παιδιά μέσα μίλησε, τι χρειάζομαι και τώρα θα ξεκινήσει να μαγειρέψει κάτι. Η Μαρία Εκμεκτσίογλου, τι να πω εγώ, εντάξει, είναι μια γυναίκα η οποία τη μαγειρική τη ζει, την αρέσει. Και γι' αυτό ήρθα σε επαφή μαζί της, γνωριστήκαμε καλά, είδε τι κάνω και επέλεξε να έρθει. Το μαγαζί σας είναι πολύ ποιοτικό, το έχετε στήσει μόνο σας, μόνο σας διαλέξατε τα προϊόντα. Μαζί με τη γυναίκα μου, με την Ελευθερία, κάναμε έναν αγώνα όλο από πριν το καλοκαίρι, το στήσαμε. Ο κόσμος πάντως βλέπω ότι σας προτιμάει και σας έχει επιλέξει ήδη τώρα, τόσο καιρό που έχετε ανοίξει. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα σας τιμάνε όλοι με την παρουσία σας. Εμείς είμαστε πολύ. Εδώ να δείξουμε και το εκλεκτό μαγείρμα που θα κάνει η κυρία Εκμεκτσίογλου. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Τι καλοψώνησατε? Εδώ τυρί κατσικίσιο, ροκφόρ και εδώ πήρα τα ρύζι πασμάτι, πλιγούρι και φασόλια μεγάλα. Είστε πελάτες στο κατάστημα? Ναι, είμαστε και φίλοι. Τι εύχεστε για το νέο ξεκίνημα? Να είναι γεροί, να έχουν καλές δουλειές και αυτά, όλα τα καλά στο Βασίλη. Το καινούριο βιβλίο, το βραβευμένο βιβλίο της κυρίας Εκμεκτσίογλου, πώς σας φαίνεται, κυρία Μερτζιανίδη? Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πάρα πολύ ωραίες συνταγές, έχει πάρει και διεθνές βραβείο, αλλά την κυρία Εκμεκτσίογλου την αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί έρχεται πάρα πολύ συχνά στην περιοχή μας, παίρνει συνταγές και νομίζω θα ξανάρθει και με το καινούριο της βιβλίο, παρουσιάζει και συνταγές από την περιοχή μας. Έχω πάρει ένα κρασί το οποίο προέρχεται από την Ικαρία, είναι βιολογικής καλλιέργειας, είναι ένα καταπληκτικό ροζέ, είναι ίσως ένα από τα καλύτερα κρασιά που κυκλοφορούν στην κατηγορία. Επειδή το ξέρω και το πίνω, το βρήκα στο συγκεκριμένο μαγαζί και δεν τα άφησα να πάει χαμένο. Τι άλλο έχετε δοκιμάσει? Βασικά έχω δοκιμάσει αρκετά προϊόντα, τα αλαντικά και τα τυροκομικά του είναι εξαιρετικά, γιατί ο κύριος Κελεμένης είναι και γνώστης της αγοράς των τυροκομικών. Τα αλαντικά της Δράμας, έχει δύο παραγωγούς από τη Δράμα από ό,τι ξέρω, που είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Τα προϊόντα είναι όλα εξαιρετικά, αρκεί ο κόσμος να μάθει να τα εκτιμάει. Η ιδέα ότι άνοιξε ένα καινούριο εδωδημοπωλείο στην κατάσταση, ένα παντοπωλείο, ένα κατάστημα με όλα αυτά τα τοπικά προϊόντα, τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε και να γευτούμε, πώς σας φαίνεται? Κοιτάξτε, η ιδέα αυτή τα τελευταία χρόνια είναι ευρέως διαδεδομένη, έτσι, αλλά σίγουρα ένα τέτοιο μαγαζί, μια τέτοια προσπάθεια αξίζει της προσοχής του καταναλωτικού κοινού, τίποτα άλλο. Και ο κόσμος ήδη το έχει προτιμήσει. Σαφέστατα. Το μαγαζί, όπως βλέπετε, είναι εξαιρετικό, το ντεκόρ είναι καταπληκτικό, παραπέμπει σε εποχές της δεκαετίας του 60 και του 70. Αν προσέξετε τα ψυγεία, ας πούμε, αυτά δεν θα τα βρείτε σε κανένα άλλο μαγαζί. Καταρχήν θα ήθελα να πω καλή επιτυχία στα παιδιά, καλές δουλειές να έχουν. Εμείς είμαστε από την εταιρεία Miran, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τα παιδιά. Από τα πιο ιστορικά αλαντοποιεία? Από το 1922 για την ακρίβεια, φτιάχνουμε με μεράκι έτσι όπως πρέπει το μπασουρμά και το σουτζούκι. Σχεδόν 100 χρόνια, παραδοσιακά, είμαστε πολύ γνωστή για το παστουρμά μας και το σουτζούκι. Η συνεργασία σας με το κατάστημα Τυραξία πώς προέκυψε με τον κύριο Κελεμένη? Είχαμε κάποια επαφή, συζητήσαμε κάποια πράγματα, ήθελε να βάλει το καλύτερο παστουρμά και το σουτζούκι που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν εύκολο να αποφασίσει.
Εμείς από τη μεριά μας κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Εσείς σαν προμηθευτή πώς επιλέγετε τους παραγωγούς που θα δώσετε τα προϊόντα σας όσον αφορά και το κατάστημα εμείς, ή μόνο? Εμείς θέλουμε καταρχήν σε κάθε πόλη της Ελλάδας να υπάρχει ο Πασφυρμάς και το Σουζούκι Μιράν. Και από εκεί και πέρα κοιτάμε και το κατάστημα που θα το βάλει μέσα να μπορέσει να το προωθήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσει ο καταναλωτής να δει και να γευτεί αυτό που πραγματικά πρέπει. Θα έχει μια σίγουρη επιτυχία το Εβδομοπολίο. Είναι σίγουρο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και ευχόμαστε πάλι από την εταιρεία Μιράν καλή επιτυχία στα παιδιά. Το καβουρμά μας, επειδή δεν βλέπετε όλοι εδώ κοντά, θα βάλουμε ελαιόλαδο, θα βάλουμε φρέσκο γελατινό βούτυρο, τα κρεμμύδια μας, τα οποία θα τα τσουρτσουρίσουμε καλά-καλά, μετά θα ρίξουμε λίγο σκορδάκι και τον καβουρμά. Και θα βάλουμε λιαστή ντομάτα, εδώ, του τόπου. Μετά θα ρίξουμε αλάτι πιπέρι και λίγο κύμινο. Και όλα αυτά μαζί θα τα ανακατώσουμε και θα έχουμε ένα ωραίο νόστιμο πιάτο που θα μυρίζει λίγο Ελλάδα και λίγο Ανατολή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα να τσουρτσουρίσουμε το κρεμμύδι. Εμείς τον καβουρμά
κομμάτια, το βάζαμε στο καζάνι, ψηλόταν. Μετά είχαμε δύο πιθάρια και το βάζαμε μέσα και από πάνω το φούτυρο. Έλα, 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 εντάξει, θα τα κάνει, θα τα κάνει. Και τα πιθάρια μου, και τα πιθάρια μου τα έχω ακόμα στολισμένα στο σπίτι. Τέλεια. Για αφήστε να κάνουμε δουλειά μας. Για αφήστε να κάνουμε δουλειά μας. Να, είπε για σχεδόν ένα διπορικό για το βιβλίο μου, το καινούργιο βιβλίο που θα βγει το Μάρτιο. Οπότε ναι, έρχομαι στην Καμπάλα. Ναι, είναι ωραία. Να σας πω την αλήθεια, χθες δεν πολύ πρόλαβα, αλλά στο προηγούμενο μου ταξίδι, ναι. Είδα όλες τις ομορφιές εδώ της πόλης, τις παραλίες που είναι υπέροχες. Είχαμε πάει πέρα με Ηρακλίτσα, Αμόλοφη, το λιμάνι, στα σφαγεία που έχετε και εκεί ένα πολύ ωραίο λιμανάκι μικρό. Και είσαι τυχερή που ζείτε εδώ. Κάνουμε ένα πιάτο παντρεμένο. Παντρεμένο. Ένα πάντρεμα κάνουμε. Εμένα γενικά η κουζίνα μου είναι πάντα παντρεμένη και ερωτευμένη και πολύ παθιάρικη. Έχετε δηλώσει ότι στο εστιατόριο σας δεν έχει πιάτο ημέρα, αλλά πιάτο διάθεση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε διάθεση για να κάνουμε ένα καλό πιάτο. Πρέπει να έχουμε καλά προϊόντα, δεν έχουμε χρόνο. Πρώτον είναι τα προϊόντα. Δεύτερον είναι η αγάπη. Τα προϊόντα παίζουν βασικό ρόλο. Από εκεί και πέρα θέλει να έχουμε την αγάπη για αυτό που θα το μαγειρέψουμε. Όπως λέω πάντα, είτε είναι το παιδί μας, είτε ο σύντροφός μας, είτε ο γονιός μας, θέλει αγάπη, η μαγειρική θέλει αγάπη. Τώρα εδώ πέρα κοίταξε, έχει τόσο πολύ κόσμο και εμείς μαγειρεύουμε. Οι συνθήκες μας είναι όπως τις βλέπεις, αν και εμείς έχουμε μαγειρέψει και σε συνθήκες μέσα στη θάλασσα, στα βουνά και σε λαγκάδια. Έχει αρρωστήσει. Ναι, αλλά είναι αγάπη, η μαγειρική είναι αγάπη. Είτε είναι για όλον αυτόν τον υπέροχο κόσμο που είναι κοντά μας, είτε για το σπίτι μας. Αγάπη και προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει λίγο ο ρόλος του άντρα και μαγειρεύει πολύ περισσότερο. Έχει αναλάβει δηλαδή η κουζίνα. Οι άνδρες μας δείχνει ότι αγαπάνε πάρα πολύ τις γυναίκες τους και θέλουν να τις ευχαριστήσουν. Και επειδή ζούμε σε κάποια χρόνια που και οι γυναίκες εργάζονται πλέον, γι' αυτό το λόγο και οι άνδρες για να δείξουν την αγάπη τους προς τη σύντροφό τους άρχισαν και μπαίνουν στην κουζίνα. Ενώ στην πόλη γινόταν το αντίθετο. Οι γυναίκες ήθελαν να ευχαριστήσουν τους άνδρες και κάνανε τα πάντα. Κάνανε έτσι, γιατί τότε όμως οι γυναίκες δεν δούλευαν στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό το λόγο ήθελαν και ένιωθαν την ανάγκη να μαγειρεύουν για τους άνδρες οι οποίοι έφερναν όλα τα καλά του κόσμου στο σπιτικό τους. Πώς σας φαίνεται το έδιδομο εδώ δημοπολείο την αξία, το οποίο έχουμε την δυνατότητα να ψωνίσουμε και να απολαύσουμε τους κουζέτες. Επί τόπου. Σαν ιδέα. Η ιδέα είναι υπέροχη, το μαγαζί είναι πολύ ψαγμένο και αυτό και με βλέπετε εδώ. Τα προϊόντα όλα είναι κλεπτά από όλη την Ελλάδα σχεδόν. Εγώ επειδή έχω και μεγάλη αδυναμία στα τυριά, έχω συλλογή τυριών, αλλά κάνω συλλογή γραμματόσημα, συλλογή καταλούδες, συλλογή βιβλία. Εγώ κάνω συλλογή από τυριά. Από όλο τον κόσμο. Και με το που άκουσα τη ραξία, εδώ είμαστε, έρχομαι. Η μεγάλη αξία λοιπόν. Ναι, το τυρί είναι στη ζωή μας, το αγαπάμε και είναι η Ελλάδα έχει τόσο ωραία τυριά, τόσο υπέροχα τυριά που αξίζει τον κόπο να το δοκιμάζουμε όλοι. Σήμερα έχουμε και ακόμη μια κλωτιά, φιλοξενούμε το βιβλίο σας.
παρουσιάζεται και ποιος θα το καθίσει όπως αγαπάτε εσάς. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει και το πρώτο, τις γεύσεις και τα αρώματα της δύο μεριές του Αιγαίου, όπως και το άρωμα κανέλας, το οποίο άρωμα κανέλας έχει πάρει και ένα βραβείο, έχει βγει τρίτο στον κόσμο το 2016 σε έναν πολύ σημαντικό διαγωνισμό για όλους εμάς τους συγγραφείς συνταγών και πήραμε το τρίτο βραβείο σε όλο τον κόσμο. Με πρώτο το Μαρόκο, δεύτερη την Ολλανδία και τρίτη το πήραμε εμείς με την Ελλάδα και το άρωμα κανέλας. Μια διάκριση. Ναι. Πώς αισθάνεστε? Υπέροχα αισθάνομαι και εγώ και ο δοτικός μου οίκος Αμίνας. Όντως είμαστε πολύ ευτυχισμένοι για όλο αυτό το γεγονός. Συγγραφέας, παραγωγός, μαγείρισα, μητέρα, επιχειρηματίας, τι άλλο? Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Διδάσκω τα τελευταία 6 χρόνια στο ΟΚΑΝ, ιστορία τροφίμων και γαστρονομία. Έχω 35 μαθητές. Και τα προλαβαίνετε όλα? Ναι. Γιατί τα κάνετε με αγάπη και με αγάπη? Με πολύ αγάπη, γιατί όλα όπως είδατε είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Γιατί διδάσκω στο Πανεπιστήμιο και διαλέγω. Είμαι έξυπνη σε αυτό το θέμα. Κάνω παιδιά. Όσοι μαθητές είναι πολύ καλοί, τους παίρνω μετά στο μαγαζί μου. Ρίξαμε τώρα τις αποξηραμένες ντοματούλες και αυτές εδώ με σκοβολάν Ελλάδα. Σε λίγο θα ρίξουμε και το σκόρδο, γιατί το σκόρδο δεν το βάζω ποτέ από την αρχή, σίγουρα θα το ξέρετε και εσείς όλοι, γιατί όταν ψηθεί περισσότερο από ό,τι πρέπει, χάνει πλέον αυτή την όμορφη ευωδία και το άρωμα και αρχίζει και βγάζει όχι μια πολύ καλή γεύση. Οπότε το σκορδάκι θα το βάλουμε στο τέλος. Το αγαπημένο σας φαγητό ποιο είναι? Σίγουρα δεν θα είναι συγκεκριμένο, ναι. Υπάρχει μια ποικιλία. Ναι, είναι πάρα πολλά. Εγώ λίγο πολύ το θαλασσινό. Γιατί έχω γεννηθεί στο Βόσφορο, έχω μεγαλώσει στο Βόσφορο. Αγαπώ πολύ τα θαλασσινά. Ό,τι μας βγάζει θάλασσα. Δεν υπάρχει από ψάρι, από όστρακα, από χυμούς, από τα μύδια που έχετε εδώ στην Καβάλα, υπέροχα μύδια. Και τα κρατικά βέβαια είναι και αυτά μέσα στην καθημερινή μου ζωή, μέσα στις συνταγές μου. Χρησιμοποιώ το αρνάκι, το μοσχαράκι. Ο καβουρμάς μ' αρέσει πολύ, γιατί όντως είναι, μπορείς και βγάζεις συνταγές πολύ ωραίες με τον καβουρμά και εύκολες. Γι' αυτό και διάλεξα αυτό το φαγητό, γιατί θα δείτε, είναι ένα φαγητό που γίνεται το πολύ μέσα σε 15 λεπτά για μια νοικοκυρά, η οποία θα έρθει από τη δουλειά της ή αν είναι καθηγήτρια από το σχολείο της. Μπορεί να βράζει, δεν βλέπετε, εδώ βράζουμε μια ολόκληρη, ένα τέτζερ ολόκληρο νερό για τα μακαρόνια, γιατί είμαστε πολλοί. Εάν βράσουμε ένα λίτρο νερό με ένα πακέτο χιλοπιτάκι, επειδή να κάνουμε το καβουρμά με λίγο κρεμμύδι, το μαθούλα, πότε να βάλετε το μυαλί, τότε από πάντω, θα έχουμε μέσα σε ένα τέταρτο ένα υπέροχο φαγητό. Τι έχετε να συμβουλέψετε τις νοικοκυρές να χρησιμοποιούν περισσότερο το χάρι, το έτσι, το άρωμα, να τα κάνουν πιο μυρωδάτα, πιο πάντα. Τα μπαχαρικά πάντοτε ξυπνάνε τις αισθήσεις μας. Τα μπαχαρικά εξητάρουν το πνεύμα. Βοηθάνε στην πιο γρήγορη ίσως λειτουργία του εγκεφάλου. Κάνουν πολύ καλό στην υγεία. Έχουμε τον κουρκουμά. Ο κουρκουμάς είναι ένα από τα καλύτερα μπαχαρικά και πολεμάει το καρκίνο, είναι αντικαρκινικό. Η κανέλα. Η κανέλα έχει τόσα πολλά καλά για την υγεία μας, αρκεί να ανοίξετε το ίντερνετ για να δείτε το τι μπορεί να σας προσφέρει η κανέλα στην καρδιά, στο αίμα, στα νεφρά, στο σηκώδι, στην πίεση, όπως έχει πίεση.
χρειάζεται το μπαταρικό όντως να μπει στη ζωή μας. Και στη ζαχαροπλαστική πέρα από τη μαγειρική. Στη ζαχαροπλαστική μπορείτε να σκεφτείτε τσουρέκι χωρίς μαστίχα, χωρίς μαχλέπι, χωρίς καπνιέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δήμαρχος της πόλης. Μαγειρεύω επίσης και μαγειρεύω και πολίτικα, γιατί και εμείς πρόσφυγες είμαστε. Ολγίτσα, καλημέρα. Ολγίτσα, καλημέρα. Να περάσει από μέρα σας. Καλημέρα, ελάτε κυρία Κασά, ελάτε. Μάσκαλη. Περάστε παρακαλώ. Μάσκαλη. 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 Άρχισαν οι μυρωδιές. Κυρία Μαρία, μας χαίρετε. Αλάτι θα βάλω πολύ λίγο, γιατί ήδη ο καφού μας έχει το αλάτι του. Όπως είδατε, κουτυράκι έβαλα να πέσει το σε μια τόσο μεγάλη ποσότητα. Λίγο το μικρόφωνο εδώ θα ρίξω πιπεράκι, αν αγαπάτε τα καυτερά και τα πικάντικα, μπορείτε να βάλετε και πούπακο. Εδώ είναι Βόρεια Ελλάδα, τα αγαπάμε. Τα αγαπάτε, οπότε μπορείτε να ρίξετε και υπόλοιπο πούπακο. Θα δοκιμάσουμε όλοι μετά τη συνταγή. Θέλω, έχω καβουρμά στο ψυγείο και θέλω να δω πώς το κάνει. Θα ρίξω και πολύ λίγο κίνινο. Το κίνινο είναι ένα πολύ ωραίο μπαταρικό, αλλά αν μπει περισσότερο, κρύβει όλες τις γεύσεις. Γι' αυτό το λόγο εμείς στην Κωνσταντινούπολη τα κρύβουμε τα μπαταρικά μας. Να μην φαίνονται. Συλλογουμένος, εδώ θα διαλυθεί φυσικά. Μοσχαρίζω. Να το κόψουμε λίγο ακόμα. Είναι πολύ απλό. Εμείς οι μάγειρες σκευόμαστε συνέχεια. Τα χέρια μας είναι γεμάτα σημάδια. Οπότε το τατουάζ ήταν μια ιδανική λύση για να κρύβουμε τα καψίματα και τα κοψίματα μας. Κυρία Δήμαρχε, το επόμενο βιβλίο της κυρίας Εκμεκτσίογλου φιλοξενείται η πόλη της Καβάλας. Αποχαρώ ιδιαίτερως να συζητήσουμε για τις συνταγές της περιοχής. Εγώ, κυρία Εκμεκτσίογλου, πρέπει να σας πω ότι έχω μάνα Θρακιώτισσα και το καλύτερο φαγητό μου είναι ο τζιγερός σαρμάς. Το πιο αγαπημένο μου. Δύσκολο. Όχι καθόλου δύσκολο, πεγαλίδικο είναι αυτό. Πεγαλίδικο, ωραία. Αλλά αν οργανωθεί σωστά, τίποτε δεν είναι δύσκολο. Πάρα πολύ θα χαρώ να υποδεχτούμε την κυρία Εκμεκτσίογλου. Γιατί όχι, να κάνουμε και μία παρουσίαση. Βεβαίως, να κάνουμε παρουσίαση του βιβλίου της, να μαγειρέψουμε και θαλασσινές συνταγές με τα θαλασσινά της πόλης, κυρία Εκμεκτσίογλου. Που είναι πάρα πολλά. Βέβαια. Και έχουμε και εμείς τις δικές μας συνταγές. Οπότε θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε. Προλαβαίνετε να μαγειρέψετε για εσάς στο σπίτι, για τους φίλους, για τα αγαπημένα πρόσωπα. Μαγειρεύω πάντοτε στο σπίτι, γιατί έχω τρεις γονείς, οι οποίοι
παλούν πάρα πολύ από τα χέρια της μαμάς. Δεν τρώω να παλούν φαΐ. Σίγουρα είναι. Θα βάλουμε και τα καλλιτικά για μέσα. Α, μια χαρά! Α, μια χαρά! Κυρία Πρασά, προτιμάτε αυτή τη συνταγή ή μαγειρεύετε πιο απλά εσείς, χωρίς τόσο μπαχαρικά? Κοιτάξτε, μ' αρέσουν αυτές τις συνταγές και καμιά φορά το κάνω κι εγώ. Άλλωστε είχα γιαγιά Σμυρνιά. Αλλά τώρα λόγω ηλικίας και λόγω... Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, μαγειρεύω λίγο πιο απλά. Όταν μου δίνεται όμως η ευκαιρία, το κάνω. Της Όλγας της Κελεμένη, που την αγαπώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι καλό ρίζικο και όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε καλά σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρασά. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλές δουλειές, να πάνε όλα καλά. Μακάρι να γίνονται πολλές τέτοιες καινούργιες επιχειρήσεις στην πόλη μας και αναμένω το βιβλίο και αναμένω να συστήσω και τις γαστρονομίες της Καβάλας, το φρέσκο το ψάρι και το νόστιμο. Η γεύση του είναι ιδιαίτερη, δεν υπάρχει και το άλλο στην Ελλάδα. Ποιο είναι το μυστικό που σας έχει κάνει να ξεχωρίσετε, πιστεύω? Για αυτό που κάνω. Δεν νομίζω να υπάρχουν μυστικά. Είναι η αγάπη σε αυτό που κάνεις. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Εσείς με τη μαμά και τη δουλειά στο σπίτι, έχω δημιουργήσει δικές μου συνταγές, αλλά σίγουρα μεγάλωσα σε ένα σπίτι με 5-6 γυναίκες, μπορώ να πω, γιαγιάδες, προγιαγιάδες, νονές, θείες που μεγάλωναν τα παιδιά που βοηθούσαν στο σπίτι. Τα πολίτικα τα σπίτια, ξέρετε, ήταν πολύ μεγάλα και ζούσαμε οικογένειες με πολλά άτομα. Οπότε έμαθα κοντά σε αυτές τις γυναίκες πολλά, αλλά μετά εντάξει, έκανα αρκετές σπουδές, έχω πάει Ισπανία, έχω κάνει σεμινάρια πάρα πολλά με πολλούς σημαντικούς σεφ. Το ωραίο στη δουλειά μας είναι να μην λες ποτέ ότι τα ξέρεις όλα. Εγώ και τώρα να μου βρεθεί ένας σεφ που αγαπώ και λατρεύω, θα πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια του. Γιατί η δουλειά μας είναι να πείτε να πηγάτε. Εγώ θεωρώ και εγώ να πάω με διαδοχείο. Γιατί συνέχεια να θέλω, κάθε μέρα που ζω, μαθαίνω και κάτι περισσότερο. Για τα νέα παιδιά που θέλουν να γίνουν σεφ. Έχετε ξεχωρίσει κάποιον? Οπωσδήποτε έχει παιδιά, νέους και νέες, που λατρεύουν αυτό το επάγγελμα, το σπουδάζουν, μαγειρεύουν. Είναι σαν την κιθάρα, δεν είναι μόνο να πας στο βίο να κάνεις 2 ώρες μάθημα. Πρέπει στο σπίτι σου να παίζεις όλη μέρα κιθάρα. Και η μαγειρική είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο να πας στο σχολείο 4 ώρες να παρακολουθήσεις μάθημα από ένα σεφ διάσημο ή μη. Πρέπει να μαγειρεύεις και στο σπίτι σου, να διαβάζεις, να μελετάς τα καινούργια προϊόντα που βγαίνουν, να παρακολουθείς τις τάσεις της καινούργιας μαγειρικής, να τα μαθαίνεις όλα. Εγώ είμαι παραδοσιακή μαγείρισα. Ξέρω και τη μοριακή κουζίνα και τη γαλλική και τη, λίγο πολύ και την κινέζικη.
αλλά μου αρέσει η κουζίνα η μαμαδίστικη. Η κουζίνα που μας κομβολάει τα αρώματα του σπιτιού της μαμάς. Τα λαδερά, τα καμίλια που ξεφτιρίζουν, όλα αυτά. Όλα αυτά, όλα αυτά. Οι ψαρόσουπες, τα θαλασσινά. Χρησιμοποιώ πολλά στοιχεία από τη βυζαντινή κουζίνα, όπως τα αποξηραμένα φρούτα που τα έχω μονίμως στο μενού και τα φρέσκα φρούτα, είναι απαραίτητα. Πάντοτε στις σαλάτες μου θα βάλω, τώρα είναι η εποχή με τα σίκα, πάντοτε στις σαλάτες μου θα βάλω σίκα, φρέσκα. Εποχή από φράουλες θα βάλω τις φράουλες, πορτοκάλια, νεκταρίνια. Δεν υπάρχει μια σαλάτα, φανταστείτε, με σπανάκι και να έχει μέσα λίγη ρόκα, λίγο μαρούλι και φρέσκα νεκταρίνια, θα βγει μια σαλάτα ολόδροση. Εκμεταλλευόμαστε τα εποχικά προϊόντα. Πάντα. Το ρόδι. Υπάρχει η καλύτερη σαλάτα να είναι πλουτισμένη με ρόδια. Δοκιμάζουμε τώρα, το αφήνουμε να κάτσει λίγο, μόλις είναι ζεστό. Σίγουρα, όλα τα φαγητά θέλουν λίγο την ξεκούρασή τους. Μετά από 5-10 λεπτά, καλά, εμείς τώρα μέσα θα το σερβίρουμε, αλλά όσο κάθεται το φαγητό, οι γεύσεις κάθονται, τα μπακαρικά απορροφούνται, γίνεται οπωσδήποτε πιο νόστιμο. Όπως τα λαδερά τα κρύα. Πρέπει πάντα να τα τρώμε την επόμενη μέρα, τα γεμιστά ειδικά, ποτέ την ίδια μέρα και τα ντολμαδάκια. Ο επόμενος προορισμός σας πού είναι, πίσω στην πόλη, θα γίνει σε τρένο. Περιμένει δουλειά, περιμένει ο εκδότης μου να του παραδώσω τα τελευταία πλέον για το βιβλίο, γιατί θα πάει για να τυπωθεί πλέον. Έχουμε πολλά. Έχουμε στην Αθήνα, ετοιμάζουμε κάτι καινούριο. Είναι η εκπομπή μου η Τούρκικη, η οποία θα ξεκινήσει την Παρασκευή που μας έρχεται, θα κάνουμε τα πρώτα γυρίσματα. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε υπερκινητικότητα. Έχετε πρόσκληση από την Δήμαρχο, μας ξανάρθετε. Με μεγάλη μου χαρά. Θα ξανάρθω γιατί όντως η πόλη σας είναι ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μία ευχή για τα εγγένεια. Εύχομαι στο Βασίλειο ό,τι καλύτερο. Καλές δουλειές, υγεία και καλή συνέχεια. Εσείς είστε αυτός που φροντίζει σήμερα μαζί με το φαγητό. Εμείς συνοδεύουμε σήμερα όλα τα προϊόντα που έχει τα προσφυγικά ο Βασίλης με τα γαρσιά μας που είμαστε από τη Ράχη Πιερίας. Ο Απόστολος Κούρτης. Ο Απόστολος Κούρτης είμαι εγώ, ιδιοκτήτης του Αμπελώνα, την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία η έδρα της είναι στη Ράχη Πιερίας και καλλιεργούμε βιολογικούς αμπελώνες και παράγουμε βιολογικούς ίνους. Η συνεργασία με τον κύριο Κελεμένη πώς προέκυψε, σας βρήκε ή το βρήκατε? Βρεθήκαμε από φίλους. Ναι. Τα κρασιά βλέπω έχουν ευρωβευτεί κιόλας, έτσι? Ναι, τα κρασιά έχουν ευρωβευτεί και σε διάφορους διαγωνισμούς παίρνουμε κάθε χρόνο συμμετοχή. Κάνουμε συμμετοχή και αποσπούμε διάφορες διακρίσεις. Είστε οικογενειακή επιχείρηση. Η οικογενειακή επιχείρηση, ακριβώς. Πάντως ο κόσμος σήμερα δοκιμάζει με πολύ χαρά, βλέπω εδώ. Ναι, τα κρασιά και τα φαγητά. Πολλοί κόσμος επισκέφτηκε τη σήμερα εγγένεια εδώ πέρα και δοκίμασε ωραίες γεύσεις και ωραία αρώματα. Εσείς επιστρέφετε πίσω τώρα, έτσι? Σήμερα θα μείνουμε λίγο στην Καβάλα. Α, ωραία. Να δούμε πώς πάει. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, καλή Να είστε καλά.